Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε καλά, να την παλεύετε με την καραντίνα. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, εγώ είμαι η Νάγια, θα σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για ημερομηνίες λήξης στα καλλιντικά μας, που κρύβονται, πότε πρέπει να τα πετάμε, ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε και θα μιλήσω για κάθε κατηγορία καλλιντικού ξεχωριστά και θα κάνουμε και declutter στα αγαπημένα μου foundations αλλά και concealers, γιατί έχει έρθει η ώρα να πετάξω αρκετά από αυτά. Πριν ξεκινήσουμε, σας θυμίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Πατήστε τώρα λοιπόν το κουμπί εγγραφή ή το subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα προϊόντα μακιγιάζ. Καταρχήν να σας πω ότι η ημερομηνία λήξεως κρύβεται στον πάτο της κάθε συσκευασίας και γράφει κάποιους μήνες. Εγώ όμως θα σας τα πω πιο συγκεκριμένα για να μην ψάχνετε, γιατί συνήθως τα γράφουν παιδιά με τόσο μικρά γραμματάκια που πραγματικά θες με γεννητικό φακό για να τη δεις πού βρίσκεται αυτή η ρημάδα η ημερομηνία λήξεως. Ας ξεκινήσουμε από τη μάσκαρα, η οποία έρχεται πάρα πολύ κοντά στα μάτια μας, γι' αυτό και θα πρέπει να αλλάζετε και συχνά. 3 με 6 μήνες το πολύ θα πρέπει να την κρατάτε και αν κάνετε καθημερινή χρήση θα δείτε ότι στο τρίμηνο θα αρχίσει να ξεραίνεται και να κάνει κομπάκια, οπότε αυτό είναι και το πρώτο σημάδι που σας δείχνει ότι η διάρκεια ζωής της έχει παρέλθει και πρέπει να την ξεφορτωθείτε. Σκεφτείτε όσο συχνά αλλάζουμε και την οδοντοβουρτσά μας περίπου. Το ίδιο ισχύει και για το eyeliner. Περνάω στα μολύβια ματιών, αυτά μπορείτε να τα κρατήσετε ένα χρόνο, αρκεί να τα ξύνετε κάθε φορά πριν τα χρησιμοποιήσετε, το ίδιο και τα μολύβια χιλιών. Πάμε στα κραγιόν και τα lip gloss. Σε αυτά λοιπόν δεν αλλάζει κάτι στη σύστασή τους για να είναι εμφανές το πότε πρέπει να τα αλλάξουμε, αλλάζει κάτι όμως στη μυρωδιά τους, ιδιαίτερα στα κραγιόν. Και το έχω παρατηρήσει αυτό γιατί είχα κραγιόν για πάρα πολύ καιρό στη συλλογή μου και άρχισα να μυρίζουν παιδιά τόσο άσχημα που όχι στα χείλη μου δεν ήθελα να τα βάλω, δεν ήθελα καν να τα ανοίξω. Λοιπόν, η διάρκεια ζωής των κραγιόν και των lip gloss είναι 1 με 2 χρόνια. Πάμε στα foundations και στο φλέγον θέμα εδώ πέρα που μας απασχολεί σήμερα, τα οποία πρέπει να τα κρατάτε, πόσο λέτε. Κι όμως, μόνο 6 μήνες με ένα χρόνο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αναλόγως τη συσκευασία. Συνήθως τα foundation βγάζουν κάτι σαν λάδι, όπως κάποιο που έχω εδώ και θέλω να σας το δείξω τώρα. Δείτε αυτό εδώ το foundation. Ελπίζω να φαίνεται ότι έχει χωρίσει κανονικά. Πάνω είναι το λάδι και κάτω είναι το χρώμα και τα υπόλοιπα συστατικά του. Και ακόμα και αν το αναμίξω, που θα το προσπαθήσω, αλλά δεν σας συστήνω να το κάνετε. Α, ήρθε λίγο στα ίσα του, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα του να πεταχτεί, γιατί αυτό το πράγμα δεν θέλουμε καθόλου να συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει και για τα concealer σας, που μπορείτε να τα κρατήσετε μέχρι ένα χρόνο. Πάμε τώρα στα bronzers και τα highlighters. Εκεί επειδή είναι πούδρες, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μπορείτε να τα κρατήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε άνετα έως και 2 χρόνια. Συνήθως η διάρκεια ζωής τους από κάτω στο αυτοκολλητάκι είναι 24 μήνες. Και τα προϊόντα σε sticks, όπως αυτό εδώ για παράδειγμα, που είναι ένα ρούζ το οποίο απλώνεται ή με το χέρι ή με το beauty blender σας, έχει διάρκεια ζωής 12 με 18 μήνες. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις κατηγορίες και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε το declutter. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό εδώ που είναι το Anastasia Luminous Foundation. Πάρα πολύ αγαπημένο μου foundation, ξέρω σίγουρα ότι δεν το έχω παραπάνω από χρόνο, οπότε το κρατάω και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί το συγκεκριμένο foundation από τη Shiseido είναι το Synchro Skin Self Refreshing Foundation Oil Free με SPF 30, έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες και δεν ξέρω αυτό αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορείς να το ανοίξεις, αλλά μπορείς μόνο να στρίψεις το πόμα και να βγάλεις συγκεκριμένη ποσότητα από την αντλία. Άρα ίσως επειδή δεν μπαίνει αέρας μέσα στη συσκευασία και δεν μπαίνουν τα δαχτυλά μας ή κάτι άλλο, δεν υπάρχει επιμόλυνση και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Πάμε σε αυτό εδώ από Fenty Beauty. Αυτό πρέπει να το έχω κάνα χρόνο, είναι το Pro Filter Foundation, το Soft Matte, δεν μου άρεσε καθόλου ωστόσο, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάει σε ένα άλλο σπίτι, κάποιας κοπέλας που θα το εκτιμήσει περισσότερο. Λοιπόν, επίσης αυτό εδώ, το είχα συμπαθήσει πάρα πολύ, είναι το Pitch Perfect Comfort Matte Foundation, αρκετά καλή εντύπωση μου είχε κάνει από Too Faced, αλλά νομίζω ότι σίγουρα το έχω πάνω από 1,5 χρόνο,
Μπορεί και δύο. Θυμάμαι ότι το είχα Πάσχα μαζί μου και δεν ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, οπότε θα πεταχτεί. Επίσης, άλλο ένα που θα πεταχτεί είναι το αγαπημένο μου All Nighter Foundation από την Urban Decay. Παιδιά, αυτό είναι τόσο καλυπτικό και τόσο σταθερό που, δηλαδή, εντάξει, σας δίνει ένα αποτέλεσμα ψεγάδια στο, αλλά είναι βαρύ foundation, έτσι. Ωστόσο, το έχω σίγουρα πάνω από 2 χρόνια στη συλλογή μου. Δεν ήθελα να το αποχωριστώ γιατί το αγαπάω τόσο πολύ, αλλά να, ευκαιρία να αγοράσω καινούργια συσκευασία όταν τελειώσει το No Buy. Πάμε στην Catrice HD Liquid Coverage Foundation, επίσης πάρα πολύ καλυπτικό, το έχω στην απόχρωση Sand Beige, είναι λίγο ανοιχτόχρωμο, ίσως αυτή την περίοδο να μου είναι καλό βέβαια που δεν έχω καθόλου μαύρισμα. Το έχω λιγότερο από χρόνο, οπότε θα το κρατήσω, άντε να έχει χρονίσει, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, Huda Beauty Amaretti, ο Θεέ μου, αυτό νομίζω ότι έχει κλείσει η διετία στη συλλογή μου, αν δεν την έχει κλείσει, την κλείνει σύντομα, οπότε ώρα να το ξεφορτωθώ. Έχω 2 αποχρώσεις του Dior Backstage, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σε foundation, αλλά δεν είναι oil free. Οπότε νομίζω ότι θα το χαρίσω, γιατί η διάρκεια ζωής του πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Θα το τσεκάρω, θα τσεκάρω όλες τις ημερομηνίες αγοράς, αλλά θα το βάλω εδώ στη μεσαία. Ντάνα. Προς το παρόν έχουμε κρατήσει 3. Καλά τα πάμε. Έχω επίσης 2 αποχρώσεις από το Double Wear, το λατρεμένο μου foundation από την Estée Lauder. Πολύ καλυπτικό, πολύ σταθερό, τι να πω, πολύ πολύ τέλειο. Το αγαπώ, είναι η απόχρωση 2W2 αυτή που φοράω τώρα και η 2N1. Είναι και αυτό το χρώμα μου, αλλά νομίζω ότι με κάνει να φαίνομαι λίγο πιο χλωμή, ωστόσο θα τα κρατήσω και τα 2 γιατί δεν έχουν παλιώσει καθόλου, δεν έχουν χρονίσει ούτε αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι το Photo Focus Stick Foundation από τη Wet n Wild. Γιατί το έκανα αυτό, δεν μύριζε καλά ούτε στην αρχή, λοιπόν. Όχι, έχει λήξει κανονικότατα, το πετάμε. Ένα foundation από Sephora που επίσης δεν έχει λήξει, εδώ κάτι έχει συμβεί που ήταν ξαπλωμένο τόσο καιρό, αλλά ωστόσο δεν έχουν βγει έλαια. Είναι το 10 Hour Wear Perfection Foundation Oil Free και θα το κρατήσω γιατί επίσης μου άρεσε πολύ και δεν έχει λήξει. Το Dior Forever, και αυτό το είχα ευχαριστηθεί, αλλά επίσης δεν είναι oil free και δεν έχει λήξει. Θα το βάλω στη μεσαία ντάνα που είναι για να χαρίσω. Can't Stop, Won't Stop. Τώρα αυτό, αν σας πω ότι νομίζω ότι έχει χρονίσει και ότι έχει λήξει, θα σας πω ψέματα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι έχει λήξει, οπότε θα το πετάξω. 2 foundations από τη L'Oréal ακολουθούν και αυτό εδώ έχει λήξει σίγουρα. Είναι στη συλλογή μου 3 καλοκαίρια, θυμάμαι, διακοπές στη Σέριφο να το φοράω. Και είναι το Mattifying Infallible Foundation, φανταστικό. Πολύ ωραία κάλυψη και πολύ ωραίο matte αποτέλεσμα επίσης. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, αλλά πετιέται γιατί όχι απλά έχει λήξει, δεν θέλω να ξέρω τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το σωληνάριο. Αυτό είναι το Infallible 24 Hour Fresh Wear, το οποίο μου άρεσε το αποτέλεσμα που έδινε στο πρόσωπο, θυμάμαι, αλλά έβγαζε σπυράκια όταν το φορούσα. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Νομίζω ότι ίσως και να το κρατήσω, να του δώσω ακόμα μια ευκαιρία, τώρα που η επιδερμίδα μου είναι λίγο σε κάπως καλύτερη κατάσταση και έχει εξισορροπήσει και η λιπαρότητα. Από τη Wet n Wild έχω και το υγρό Photo Focus Foundation. Πολύ μου άρεσε και αυτό το foundation. Νομίζω ωστόσο ότι η μία απόχρωση πρέπει να έχει λήξει, η πιο ανοιχτόχρωμη και η πιο σκούρα που ήταν για καλοκαίρι, είναι η Desert Beige και η Golden Beige. Πρέπει να μην έχει λήξει αυτά, θα πρέπει να τσεκάρω τις ημερομηνίες τους, θα τα βάλω στη μέση για να τα τσεκάρω και να δω αν θα τα χαρίσω ή αν θα τα κρατήσω. Το Tarte Shape Tape, ναι, αυτό έχει χρονίσει σίγουρα, θυμάμαι πότε το παρήγγειλα και πότε σας έκανα το βίντεο, οπότε πετάγεται δυστυχώς. Even Better Refresh Hydrating Foundation, αυτό νομίζω ότι επίσης, ναι, σαν το Shiseido έχει 24 μήνες διάρκεια ζωής και θυμάμαι ότι το φορούσα πέρυσι στη γενέθλιά μου. Okay, όλα καλά, συνεχίζω. Έλεγα λοιπόν ότι το Even Better Refresh Hydrating and Repairing Makeup το χρησιμοποίησα πέρυσι στα γενέθλιά μου όταν είχα πάει στην Πράγα για πρώτη φορά. Άρα έχει κλείσει χρόνο, αλλά η διάρκεια ζωής του είναι 24 μήνες, οπότε χαίρομαι πολύ γι' αυτό και θα το κρατήσω γιατί μου άρεσε. Η απόχρωση ωστόσο ήταν λίγο σκούρα, θυμάμαι. Είναι η WN54 Honey Wheat, γι' αυτό δεν το έχω πολύ φορέσει. Ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να μαυρίσω. Και πάμε στο NYX Bare With Me Tinted Skin Veil. Αυτό για κάποιο λόγο
Ενώ τις πρώτες φορές που το φόρεσα μου άρεσε, μετά δεν ξέρω, δεν το πολύ συμπάθησα. Ίσως και η απόχρωση δεν με βοήθησε πολύ. Είναι η Golden Camel και είχε 6 μήνες διάρκεια ζωής. Αυτό μπόρεσα να το δω, οπότε goodbye. Το Born to Glow όμως, Naturally Radiant Foundation, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και σας το έχω δείξει και σε πρόσφατο βίντεο που είχαμε κάνει. Οπότε θα το κρατήσω σίγουρα στη συλλογή μου και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Για να δούμε τι κρατήσαμε λοιπόν. Κρατήσαμε το NYX Born to Glow, κρατήσαμε τα δύο της Estée Lauder, το Sephora, το Clinique, το Shiseido φυσικά και την Anastasia Beverly Hills αλλά και την Catrice. Πολύ ωραία. Νομίζω καλά τα πήγαμε. Μου μένει χώρος να βάλω κι άλλα. Αυτά πάντως σίγουρα μου φτάνουν. Πάμε και στα concealer. Έχω... Ναι, το ένα Tarte το έχω πετάξει ήδη. Αυτό ήταν σε μελλοντική παραγγελία, οπότε σίγουρα δεν έχει λήξει. Για να δω και τη διάρκεια ζωής έχει. 6 μήνες λέει, αλλά δεν έχει λήξει, οπότε το ένα Tarte το κρατάω. Του Jeffree Star έχω την αίσθηση ότι και αυτό δεν έχει λήξει, οπότε θα το κρατήσω. Born to Glow είναι τα αντίστοιχα concealer του foundation, τα οποία έλαβα πριν από λίγο καιρό, οπότε σίγουρα δεν έχουν λήξει και αυτά έχουν 24 μήνες διάρκεια ζωής. Yeah! Οπότε θα τα χρησιμοποιήσω μέχρι τελευταία σταγόνα γιατί μου αρέσουν πολύ. Το Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer. Νομίζω ότι το είχα πάρει κοντά στην περίοδο που είχα πάρει και το foundation και έχει διάρκεια ζωής 6 μήνες, οπότε καλό θα είναι να πεταχτεί. Πάμε στο NARS, αυτό το πιτζερίκι που τελειώνει ούτως ή άλλως, το οποίο το κρατάω, το είχα αγοράσει πρόσφατα. Αυτό είναι από Huda Beauty, The Overachiever Concealer, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και πρέπει να τελειώνει κιόλας, αλλά το έχω σίγουρα ένα χρόνο, άρα θα πεταχτεί. Εδώ είναι το Urban Decay All Nighter Concealer και αυτό έχει περάσει ένας χρόνος που το έχω, δεν νομίζω, ναι, όχι 6 μήνες λέει, οπότε bye bye. Beyond Perfecting Super Concealer από Clinique και αυτό είμαι σίγουρη ότι έχει λήξει 100% όσο και αν μου άρεσε. Έχω και άλλο ένα από την Urban Decay, το Naked Skin και αυτό είχε διάρκεια ζωής 9 μήνες, αλλά έχουν περάσει σίγουρα. Και έχω και 3 concealer από την Revolution, Makeup Revolution και θυμάμαι, δεν θυμάμαι δηλαδή, το έψαξα να σας πω την αλήθεια, ότι η απόχρωση 6,5 ήταν η πρώτη που αγόρασα, οπότε αυτή θα πετάξω και τις άλλες δύο θα τις κρατήσω που είναι η 8,5 και η 9,5, ούτως ή άλλως ήταν πολύ ανεκτόχρωμη. Για να δούμε και πόσα concealer μας μείνανε λοιπόν, τα δύο Makeup Revolution, το NARS, το concealer του Jeffree Star, τα δύο Born to Glow και ένα από Tarte, νομίζω είμαστε ok. Και μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα για αρκετούς μήνες και αρκετά tutorial στο κανάλι. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και περιμένω τις απορίες σας ενδεχομένως, αλλά και τα σχόλιά σας. Πάρα πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα όσο καλύτερα μπορείτε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!